Αγαπητοί φίλοι της εκπομπής μας, γεια σας και πάλι. Ήρθαμε λοιπόν να κάνουμε άλλη μία συνταγούλα ραγού. Ραγού, μοσχάρι με μελιτζάνα. Θα χρειαστούμε μισό κιλό κρέας, μοσχαρίσιο, κιλότο. Εξαιρετικής ποιότητας. Μοσχαράκι, κιλότο, μοσχαράκι, γάλακτος. Από τα κρεοπολία σιάκος.gr. Κόβω το μοσχαράκι λοιπόν, το κιλότο, πεντακάθαρο κρέας, σε μικρούς κύβους. Αφού τελειώσουμε, το αφήνουμε στην άκρη και πάμε στο εκπληκτικό μας σκεύος. Στο τηγανάκι. Τηγάνι. Και ξεκινάμε με ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο. Φωτιά δυνατή. Γιατί θέλουμε να σοτάρουμε. Ζεσταίνεται το λάδι και ξεκινάμε τα μπαχαρικά μας. Μπαχαρικά και μυρωδικά. Δάφνη. Κόκκους μπαχάρι. Κανέλα και ηλάνης. Εκπληκτικό αρώμα, εκπληκτική γεύση. Πιπέρι λευκό. Και τα αφήνουμε να βγάλουν τα εθέρια έλαιά τους στο λάδι. Και εδώ θα ρίξω θυμάρι. Το αγαπημένο μου συστατικό. Ένα από τα πιο όμορφα μυρωδικά που βγάζει η ελληνική φύση. Σοτάρουμε καλά και ρίχνουμε μέσα κρεμμυδάκι. Μαζί με το κρεμμυδάκι, δύο κομμένες μελιτζάνες σε κύβους. Τη μελιτζάνα την έχω κόψει και την έχω βάλει σε νερό και ξύδι. Έτσι. Και θα μαλακώσει με το ξύδι, αλλά θα φύγει και αυτή η πικρή επίγευση που αφήνει η μελιτζάνα. Σοτάρουμε λοιπόν τη μελιτζάνα, το κρεμμύδι και τα μυρωδικά, ρίχνουμε το καρότο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα. Μπορείτε αν θέλετε αυτή τη διαδικασία να την κάνετε και στο φούρνο. Να ψήσετε τα λαχανικά σας με λίγο ελαιόλαδο και λευκό πιπέρι και αλάτι, έτσι, και να συνεχίσετε την Παρασκευή, δηλαδή τη μελιτζάνα και το καρότο να τα ψήσετε στο φούρνο με λίγο αλάτι λευκό, λίγο πιπέρι λευκό και λίγο αλάτι, και αυτή την Παρασκευή να την τελειώσετε στο τηγάνι όπως κάνουμε και εμείς. Όμορφα αρώματα, μεσογειακά αρώματα, ελληνικά αρώματα, μελιτζάνα, θυμάρι, κρεμμύδι, καροτάκι, ελαιόλαδο, μπαχάρι και δάφνη. Αφού αρχίσει και μαραίνεται σιγά σιγά η μελιτζάνα, θα ρίξουμε και το μοσχαράκι μας. Η μελιτζάνα κατ' εμέ είναι από τα ωραιότερα λαχανικά που μπορεί να σου προσφέρει κάποιος σε ένα πιάτο. Είναι ένα υλικό το οποίο σου προσδιορίζει αρώματα, γεύσεις, εντάσεις και έχει και αυτό το μεταλλικό στοιχείο που εμείς οι μάγειροι και πλέον ο περισσότερος κόσμος αναφέρει σαν γεύση ουμάμι. Έτσι. Την απόλυτη γεύση, δηλαδή σου βγάζει το μεταλλικό στοιχείο, ειδικά όταν μπλεχτεί με κρέας, είτε κοτόπουλο, είτε μοσχάρι, είτε χοιρινό, είτε αρνί, είτε κουνέλι, είτε πάπια, σου βγάζει ένα μεταλλικό στοιχείο, το οποίο ως επιτοπλίστων κάνει τη μεγάλη διαφορά στους γευστικούς κάλικες και στην ενθύμηση της γεύσης, που είναι κάτι το οποίο
Εμείς οι μάγειρες το έχουμε σαν δεδομένο. Το φαγητό που θέλουμε να φτιάξουμε πρέπει να έχει το δικό μας χαρακτήρα και την ενθύμηση. Τρώγοντας κάτι από έναν μάγειρα πρέπει να ξέρεις πάντοτε το χαρακτήρα του. Ο χαρακτήρας του λοιπόν βγαίνει από συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι ποιος. Είναι η οικαστική παρέμβαση και ο σύνδεσμος των υλικών που σου προσδιορίζει η φύση. Βάζουμε και την πατάτα. Σοτάρουμε και την πατάτα. Εδώ με το που ρίξουμε την πατάτα αυτομάτως θα ξεκινήσει το τηγάνι μας και θα βγάλει η υγρασία. Σε αυτό το σημείο θα προσθέσω λίγο λευκό κρασί. Αυτό θα μου δώσει μια ήπια οξύτητα στα λαχανικά μου. Θα ενισχύσει τις μεταλλικές γεύσεις του μοσχαριού και της μελιτζάνας. Θα αφήσω το κρασί να πάρει μια βράση. Okay. Και αφού πάρει μια καλή βράση, θα προσθέσω το κόκκινο κρασί και την ντομάτα. Θα αφήσω το φαγητό μου για περίπου μισή ώρα σκεπασμένο σε μέτρια φωτιά και σερβίρουμε. Το ραγού της μελιτζάνας έχει πάρει τη βράση που θέλαμε, έχει φύγει η αλκοόλη από το λευκό κρασί. Ρίχνουμε το κόκκινο. Τη χοντρογκωμένη ντομάτα. Ανακατεύουμε ελαφρώς. Να πάει η ντομάτα σε όλη την ύλη του φαγητού μου. Εδώ δοκιμάζω, θα χρειαστεί λίγο αλάτι. Και όπως είπαμε, αφού ρίξουμε το κρασί, το κόκκινο κρασί, αλάτι και την ντομάτα, αφήνουμε το φαγητό να βράσει μέχρι να γλασάρει με ανοιχτό καπάκι σε μέτρια φωτιά για μισή ώρα. Επιστρέψαμε. Πάμε να στήσουμε το εκπληκτικό μας ραγού μελιτζάνας. Το φαγητό μας έχει γλασάρει τέλεια, η πατάτα έχει ρουφήξει όλη την υγρασία από τα κρασιά που έχουμε ρίξει μέσα και από τα λαχανικά που έβγαλαν. Η μελιτζάνα έχει μελώσει και έχει σχεδόν λιώσει μέσα στο φαγητό και έχει το μοσχαράκι πάρει μία καταπληκτική γεύση και ένα καταπληκτικό άρωμα. Σβήνω το μάτι μου και πάμε να στρώσουμε ένα πιατάκι. Θα πάρω κρέμα βαλσαμικού, καραμέλα βαλσαμικού και θα δημιουργήσω μία σπίρα στο πιάτο και μέσα στο πιάτο θα προσθέσω το ραγού μελιτζάνας, βλέπετε πως είναι, ανοίγει και σπάει σαν ένα ριζότο. Επειδή το συστατικό μας, το βασικό μας συστατικό είναι το θυμάρι, πάνω στο πιάτο θα ρίξω θυμαράκι. Φιλαράκι από θυμάρι. Πραγματικά είναι εκπληκτική η γεύση και τα αρώματα. Εδώ ο φίλος, ο βοηθός που έχω, έχει έρθει στο κατσαρολάκι και τσιμπάει με το κουτάλι, μου έχει φάει το μισό πριν ακόμα το σερβίρουμε. Για να κάνω όμως και τη διαφορά και να δώσω αυτό το οποίο θα δώσει στο πιάτο μου το υπέρτατο και απόλυτο συνδυασμό γεύσης, έτσι, θα προσθέσω λίγο μαύρο σουσάμι. Και εδώ ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Σας περιμένω στην επόμενη εκπομπή μας να έρθετε να δοκιμάσουμε μαζί νέες και όμορφες τεχνικές μαγειρικής. Κλασικές, παλιές και από όλο τον κόσμο. Μπείτε στο site μας. Ακολουθήστε μας στα social media. Δείτε μας, δοκιμάστε τις συνταγές μας και παραγγείλτε όλα σας τα υλικά, όλα τα υλικά που έχουμε στις συνταγές μας μέσα από το site skiakos.gr. Τσάω!